δεν είναι σένα. Και εσένα. Και τι τα είπατε, εσύ. Και εσύ, η πιο. Μπράβο. Πώς σας φαίνεται το σπίτι εδώ, είναι ωραίο. Ναι. Πάντως έχετε πολύ ωραία θέα. Ευχαριστούμε. Μπράβο, κορίτσια. Α, τι ωραία που είστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μας λοιπόν λίγο τώρα την, σας πούμε ότι θέλετε. Την ιστορία, πώς το βρήκατε το σπίτι, πώς μάθατε για το, για το πρόγραμμα, πώς ήταν η όλη διαδικασία. Όλα ξεκινάνε σε μια κρίσιμη στιγμή για εμάς, γιατί είχαμε μια αύξηση στο ενίκιο που, στο σπίτι το οποίο μέναμε. Πού μένατε, ήσασταν μένατε στο γαλάζιο. Ναι, πολύ κοντά, πολύ κοντά. Από, δύο στενά πιο κάτω. Ναι. Πάντα υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μας να αποκτήσουμε το δικό μας σπίτι, αλλά εντάξει, δεν ήταν και εύκολο. Σαν ιδέα υπήρχε πάντως. Οπότε δειλά-δειλά ξεκινήσαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να βρούμε. Είχαμε ακούσει για το πρόγραμμα το οποίο θα βγει, ωστόσο δεν είχε βγει ακόμα. Και ξεκινήσαμε να βλέπουμε τα σπίτια. Όταν πλέον βρήκαμε το σπίτι εδώ, ήταν πολύ πιο κοντά χρονικά στο να βγει το πρόγραμμα. Οπότε έπεσε και καλά. Ναι, ήταν πολύ καλή συγκυρία. Έτσι λοιπόν το ξεκινήσαμε, βγήκε το πρόγραμμα και μπήκαμε στη διαδικασία απόκτησής του. Πολύ τυχερή, η αλήθεια είναι. Και δυσκολευτήκατε αρκετά να βρείτε σπίτι, έτσι, προδιαγραφών, έτσι, γιατί ναι, δεν είναι ένα από τα παράπονα που ακούσαμε, για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, είναι ότι υπήρχε μεσητική δυσκολία να βρεθούν τα κατάλληλα σπίτια που να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Τελικά όμως το πρόγραμμα πήγε πάρα πολύ καλά, δηλαδή απορρόφησαν τόσο γρήγοροι, που μας εξέπληξε και εμάς. Ένα πρόγραμμα το οποίο έπαιρξε ουσιαστικά και υλοποιήθηκε μέσα σε 9 μήνες και μακάρι να είχαμε και περισσότερα χρήματα να διαθέσουμε. Αλλά τουλάχιστον δείξαμε ότι αυτή η ιδέα ότι μπορούμε να επιδοτήσουμε ουσιαστικά το στεγαστικό και να καταλήγεις τελικά να πληρώνεις λιγότερα από ό,τι θα πληρώνεις για το ενίκιο, αλλά να είναι το δικό σου σπίτι και το οποίο θα σου μείνει τελικά. Αυτή ήταν νομίζω η μεγάλη καινοτομία του πρόγραμματος. Οπότε ήσασταν τυχεροί. Πόσα σπίτια είδατε από πέρα για να καταλήξετε σε αυτό? Πέντε, έξι, αλλά ήμασταν τυχεροί γιατί άνοιξε, ας πούμε, η πλατφόρμα που βρήκαμε το σπίτι την Κυριακή. Τη Δευτέρα πήραμε τηλέφωνο απευθείας και ήρθαμε και το είδαμε τη Δευτέρα. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Ευτυχώς ήταν πολύ φιλικοί και οι άνθρωποι που μας κάνανε την πώληση. Οπότε κύλησε πολύ όμαλα. Ήταν άμεσο. Ξέρετε τι είναι ότι κοιτάς το μέλλον σου, κοιτάς το καλό σου. Οπότε όλο και ανεβαίνεις, προσπαθείς πάρα πολύ για τα δύο πλάσματα, τουλάχιστον στη δικιά μας προκειμένη περίπτωση. Οπότε το καλύτερο κοιτάς. Το πρόγραμμα έχει, σίγουρα έχει και θετικά, έχει και αρνητικά, έτσι. Αν πούμε ότι έχουμε... τι πρέπει να κάνουμε καλύτερο, αν είχαμε χρήματα να ξανασχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα, τι θα έπρεπε να αλλάξουμε? Θέλετε να ξεκινήσω από τα θετικά ή τα αρνητικά? Πάμε με όποια σειρά θέλει. Πάμε από τα θετικά και να καταλήξουμε προς τα αρνητικά. Η δόση του ενοικίου θα ήταν η διπλή από ό,τι δίνουμε στη. Η δόση τώρα πόσο σας βγαίνει με την επιδότηση? Μας βγαίνει στα 520 ευρώ. 520 ευρώ. Πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά. Αν σκεφτούμε ότι σε ένα παρόμοιο σπίτι, αν πηγαίναμε με τη μορφή ενοικίου, θα ήταν τουλάχιστον τα διπλά λεφτά. Εάν καταφέρναμε ποτέ να το βρούμε έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ θετικό αν πούμε ότι έχουμε δύο μορφές δανείου, η μία είναι στεγαστική απλή και η άλλη μέσω του προγράμματος, ότι στο απλό στεγαστικό δάνειο επιδοτείται ο αγοραστής με το 80%, ενώ μέσω του προγράμματος δανειοδοτείται με το 90%, που στην προκειμένη περίπτωση ας πούμε καλείται με ιδία κεφάλαια να συμπληρώσει το 10% και όχι το 20%. Αυτό είναι ένα αγκάθι. Η αλήθεια είναι ότι τα ιδία κεφάλαια δεν είναι τόσο εύκολα να καλυφθούν από τη μία πλευρά. Από την άλλη, θα υπήρχε και σε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο. Αυτή η υποχρέωση. Το άλλο το οποίο νομίζω ότι θα χώραγε περιθώρια βελτίωσης είναι ότι τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία καλούμαστε εμείς να πληρώσουμε, αν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να απορροφηθούν από το δάνειο. Δηλαδή, είτε να υπάρχει ένα παράλληλο δάνειο το οποίο να τρέχει και να μπορούμε να το καλύπτουμε εμείς. Εσείς από ποια τραπέζα? Πειραιώς. 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 Και ήταν συνεργάσιμη τραπέζα? Γίνανε πολύ άμεσα όλα. Οπότε, ή να υπάρχει κάποιο παράλληλο δάνειο, ή να απορροφηθεί, δηλαδή να ανέβει λίγο το ποσό ανάλογα. Και το άλλο το οποίο είχαμε σκεφτεί και off the record συζητάγαμε και εγώ με τη Ραφαέλα είναι ότι είναι ένα σεβαστό ποσό τα μεσητικά. Οπότε
εντάξει, είμαστε και στον χώρο και κάνουμε τέτοιες σκέψεις, είναι ότι θα μπορούσε το κράτος να συνδράμει σε αυτό τον τομέα, αν διαμορφώσει μια πλατφόρμα. Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί να δημιουργήσουμε. Στην οποία πλατφόρμα θα μπορούν οι πολιτές να μπαίνουν και να βάζουν τα σπίτια που είναι προς πώληση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ώστε να γλιτώσει κάποιο τα μεσητικά. Εσείς το βρήκατε από τοπικό μεσίτη το σπίτι εδώ πέρα. Ναι, σχετικά ναι. Οπότε αυτά τα λεφτά θα μπορούν να απορροφηθούν είτε στα ιδία κεφάλαια είτε σε κάποια, ας πούμε, συμβολιογραφικά έξοδα τα οποία υπάρχουν. Εντάξει, εννοείται πως συστήνουμε το κρατικό δάνειο γιατί εμείς εφόσον είναι κάποιος δικαιούχος και υποφελούμενος μπορεί να το πάρει. Και αυτό και έχουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Το σπίτι μου είναι ένα κομμάτι μόνο. Θα προχωρήσουμε και στην οικοδόμηση νέων κατοικιών, αξιοποιώντας ακίνητη περιουσία. Θα προσφέρουμε εμείς δηλαδή τη γη ουσιαστικά. Θα πάμε σε developers, σε κατασκευαστές, να πούμε: φτιάξτε, κρατήστε ένα κομμάτι. Ένα είδος αντιπαροχής ουσιαστικά, όπου εμείς θα βάλουμε τη γη και θα κρατήσουμε για κοινωνική, το αποκαλούμε κατοικία, ουσιαστικά κατοικία με καλύτερους όρους, το υπόλοιπο κομμάτι. Έχουμε και ένα μεγάλο ζήτημα με πολλά διαμερίσματα τα οποία είναι κλειστά. Τα οποία ξαφνικά όμως, επειδή έχουν ανέβει οι τιμές, αν δώσεις ένα κίνητρο επισκευής, γιατί είναι το πρόβλημα, είσαι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι διαλυμένο. Πρέπει να βάλεις κάποια λεφτά να το φτιάξεις. Πριν δεν είχε αξία μεγάλο το διαμέρισμα, τα ανήκει ήταν χαμηλά, λες γιατί να το κάνω. Τώρα που ανεβαίνει αξία, αν δώσεις τον άλλον και μια βοήθεια για να κάνει μια βασική επισκευή, ξαφνικά αυτή η πρόταση γίνεται πιο ελκυστική. Ουσιαστικά είναι ένα πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης. Πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά διαμερισμάτων, γιατί η ζήτηση είναι αυτή που είναι και θα βαίνει αυξανόμενη. Εσείς τώρα δουλεύετε και οι δύο. Και τα παιδιά πάνε σχολείο εδώ στη γειτονιά. Εδώ, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ κοντά στα 500 μέτρα, ας πούμε, το σχολείο τους. Ναι. Είστε ευχαριστημένοι με το σχολείο. Πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλοί όλοι οι δάσκαλοι. Σε ποιο δημοτικό είναι εδώ? Είναι στο 15ο η μικρή μου που πάει νηπίο, η μικρή μας που πάει νηπίο. Και η μεγάλη είναι στο 3ο. Ναι. Και είναι και τα δύο κοντά. Συστεγάζονται. Α, συστεγάζονται μάλιστα. Ευτυχώς, ναι, το πετύχαμε καλά. Ναι. Και οι εγκαταστάσεις πώς είναι εντάξει, είναι αξιοπρεπείς? Ναι, πολύ. Πολύ θα έλεγα. Νομίζω ότι μερικές φορές στην κριτική μας πρώτα ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα στην εκπαίδευση, αλλά εγώ γενικά ακούω καλές εμπειρίες από πολλά δημόσια σχολεία και οι δάσκαλοι πραγματικά προσπαθούν πολύ. Έχετε δραστήριο, ο Σύλλογος Γονέων είναι αρκετά. Αποδίδω πάντα μεγάλη σημασία στους συλλόγους. Δύο πράγματα κοιτάω, τους διευθυντές να είναι καλοί, γιατί αυτό κάνει τεράστια διαφορά, και τους συλλόγους. Να είναι δημιουργικοί. Δηλαδή να καταλάβουν ότι έχουν όρεξη για δουλειά και ότι τελικά σε μια μικρή κοινωνία όλοι πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο μπορούν. Και αν μη τι άλλο, ασχολούνται με παιδιά. Και δεν θα λύσει και δεν μπορεί και όλα τα προβλήματα να τα λύσει το Υπουργείο ή το κράτος. Κάποια μπορούν να λύνονται σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Ναι. Και η δουλειά σας είναι κοντά από εδώ? Εμένα είναι στο Περιστέρι. Ναι. Εμένα είναι στην Πεύκη. Είμαι ιδιωτική υπάλληλος σε σχολικό κυλκείο. Ναι. Δουλεύω με παιδάκια συνέχεια. Ναι. Και εκεί έχουμε να κάνουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε λίγο έτσι, ακόμα περισσότερο τα μενού να τα κάνουμε. Γιατί έχουμε πρόβλημα παχυσαρκίας παιδικής και πρέπει να τα σπρώξουμε τα παιδιά πιο πολύ. Ναι. Φαντάζομαι ότι γίνεται σε έναν βαθμό. Αν θέλετε να μιλήσω για τη δικιά μου δουλειά, είμαστε πολύ καλά σε αυτό. Δεν προλαβαίνουμε τις δραστηριότητες. Δηλαδή, τρέχουμε από τη μία στην άλλη όσο μπορούμε να τα απασχολούμε τα παιδιά. Και τι άλλο τους κάνετε εκτός από δραστηριότητες τώρα, εκτός από σπορ, τι κάνουν σπορ από τώρα ή όχι? Προς το παρόν οι μεγάλοι είναι καράτε. Ωραία. Κάνουν ένα οργανική δύο. Ναι. Και παραδοσιακούς χώρους. Αυτό μακάρι να το είχα κάνει και εγώ, θα ήμουν πολύ χαρούμενος. Οπότε θα τρέχετε όσο μπορούμε. Και εσένα η δουλειά σου είναι Περιστέρι. Είναι στο Περιστέρι. Και πας με αυτοκίνητο. Με αυτοκίνητο. Είναι σχετικά κοντά. Όταν το μετρό ακόμα, ναι. Έχουμε ακόμα, αλλά θα είναι τεράστια. Δηλαδή όλη η περιοχή με το που θα τελειώσει. Ήδη αναβαθμίζεται η περιοχή. Δεν νομίζω ότι θα το αφήσω. Μπράβο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ακόμα ανήκει. Κάποια στιγμή μπορεί που ξέρετε, καλά θα πάτε, όταν πιο στην πλήρωση. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.